πρωτού καλά-καλά μπούμε στο καλοκαίρι, άρχισαν οι πυρκαγιές. Ήταν γύρω στη μία το μεσημέρι όταν στην περιοχή του Κόρνου ξέσπασε πυρκαγιά. Η πυρκαγιά κατέκαψε περίπου μισό εκτάριο γης με πεύκα, πυκνή, βλάστηση αλλά και μελίσια. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς χρειάστηκαν 10 οχήματα του τμήματος δασών, 2 της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 2 της εθνικής φρουράς και 1 αεροσκάφος του τμήματος δασών. Σύμφωνα με πληροφορίες όλα δείχνουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από μελισσοκόμο, ο οποίος κάπνιζε τα μελίσια για να ζαλιστούν οι μέλισσες και να προχωρήσει στη συλλογή μελιού. Ωστόσο, πιθανόν από τους ισχυρούς ανέμους, δεν κατάφερε να ελέγξει τη φωτιά. Πήραμε ένα μήνυμα από το πυροφυλάκιο Ξυλιά ότι υπάρχει μεγάλος καπνός στην περιοχή μεταξύ Κόρνου και πυροφυλακίου. Αμέσως, όλες οι δυνάμεις του τμήματος και της πυροσβεστικής υπηρεσίας προστρέξαμε στην περιοχή και πράγματι υπήρχε μεγάλη αιστεία η οποία μπορούσε να πάρει το δάσος όλο, να κρούσει όλη η έκταση. Τα αίτια διερευνώνται από την αστυνομία. Τμήμα δάσων και πυροσβεστική υπηρεσία πρόλαβαν τα χειρότερα, αφού η φωτιά θα προχωρούσε ακάθεκτη προς τα χωριά Λιθροδόντα και Σα. Την ώρα που φτάσαμε στο σημείο, η πυρκαγιά ήδη ήταν σε εξέλιξη. Υπήρχε δυνατός άνεμος. Την ίδια ώρα φωτιά ξέσπασε και στην περιοχή του Μαζωτού της επαρχίας Λάρνακας. Κατέκαψε 3 εκτάρια με σπαρτά, μπάλες σανού και ελαιόδεντρα, ενώ στις προσπάθειες για κατάσβεση της συμμετείχαν 2 αυτοκίνητα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 1 όχημα του Ταμείου Θύρας, 5 γεωργικοί ελκυστήρες και 2 εξκαφείς.